Μια μεγάλη περιοδία που είχατε το καλοκαίρι με το θέατρο, ας πούμε εδώ στην Ακτή Πειραιός, τι θα συμβεί, Αγκαντίν, συγγνώμη, Λαβρέντι, Αγκαντίν, Γκαγκαντίν, τι είναι το Γκαγκαντίν? Πού να ξέρεις τώρα και εσύ τι είναι το Γκαγκαντίν? Δεν το ξέρω. Μήπως το ξέρετε εσείς από το πλατό? Ο Γιάννης θα μας πει. Γιάννη, τι είναι το Γκαγκαντίν? Παιδιά, είναι η αρχαία ταινία με τον Γκάρι Γκραντ, μιλάμε 1930, Γκαγκαντίν, από εκεί τον κλέψαμε τον τίτλο. Μα και η ταινία τον έχει κλέψει τον τίτλο από το ποίημα του Κίπλινγκ που προηγείται. Ακούστε τώρα, δεν έχει σχέση τι είναι το Γκαγκαντίν. Σημασία έχει ότι είμαστε, ανήκω στην πρώτη γενιά πιτσιρικάδων που φώναξε Γκαγκάν Γκαγκάν. Από τον Γκαγκαντίν είναι το Γκαγκάν Γκαγκάν. Που τρέχαμε στις σαλάνες Γκαγκάν Γκαγκάν. Γκαγκάν Γκαγκάν, αυτό το Γκαγκάν Γκαγκάν. Γκαγκάν Γκαγκάν που σημαίνει είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, θα υπερπηδήσουμε και θα νικήσουμε τις δυσκολίες. Η γενναίοι της νύχτας. Η γενναίοι της νύχτας. Ποιος είναι πιο καλός μαθητής από όλους τους τρεις εδώ? Κακοί μαθητές μας. Όλοι οφείλουμε τη σταδιοδρομία μας στο ότι υπήρξαμε κακοί μαθητές. Τεράστιο αυτό που είπε. Μην σας αποσχολεί το ποιος ακριβώς είναι ο καλός, γιατί δεν ανοβρείτε. Λαβρέντι, τι έχεις να πεις? Τι να πω, εγώ ακούω, δεν λέω τίποτα. Εγώ να πω... Ο κύριος Μπουλάς τι λέει εκεί, στην άκρη? Τι να λέει, στην άκρη? Όχι, πήγε στην άκρη. Okay. Τι να πω, αγόρι μου, τι θες να πω? Πώς είναι η συνεργασία με τον Διονύση? Εξαιρετική. Όπως πάντα. Ο Διονύση ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, όπως όλοι οι ιδιοποιείς άνθρωποι, έχουν ένα ειδικό τρόπο να επικοινωνούν με τους υπόλοιπους. Αν αυτός ο τρόπος γίνει κατανοητός και αποκωδικοποιήσει κάποια πράγματα, είναι εύκολο να καταλάβεις τι ζητάει και τι θέλει. Εγώ... Αυτή είναι η άποψή μου. Θέλω να πω, Χριστό, Χριστό. Μας έχουμε κάνει τους αχαρνείς το 1976, κάναμε Αριστοφάνη. Αυτός δε ήταν και παραμένει ανεπανάληπτος λάμαχος. Το έκανε πάρα πολύ καλά. Αλλά εδώ πέρα, εκτός από τον Λαβρέι τον Μαχαιρίτσα, του οποίου τραγούδια πολλές φορές έχω ζηλέψει και έχω θαυμάσει. Και έχουμε κάνει και σουξέ, το και τι ζητάω. Γράφει. Μην κοιτάτε που εγώ το έκανα ακόμα πιο καλό και πιο... Δικό του είναι το τραγούδι. Άρα ο Σαββόπουλος ήταν μαθητής στο συγκεκριμένο. Τι μαθητές μας έβγαλε τον Χριστό, τι είναι μαθητής. Όχι. Όλοι. Μέχρι να το πούμε το τραγούδι. Κοίταξε τώρα. Χριστό. Βρέντες και μια καλή προσπάθεια αν έχαμε γελαστό σήμερα επειδή είσαι εσύ. Είναι φίλος μου. Διότι Χριστό είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πάρα πολύ τρυφερός, ανεξαρτήτως του βλοσιρού ύφους που έχει υιοθετήσει όταν βγαίνει στη σκηνή. Δεν είχα άσχημο πορεία στον χώρο με το βλοσιρό ύφος. Με το Ζουγανέλη γελάω ιδιαιτέρως, πρέπει να σας πω, είμαι θαυμαστής του από παλιά. Να λέω σαν πόσο είναι θαυμαστής σου, Γιάννη. Μα ξέρεις γιατί. Όχι, κοίταξε, άνθρωποι που λένε αστεία και που είναι κομικοί υπάρχουν πολλοί. Δεν λέω. Χριστό. Αυτός όμως έχει χιούμορ εγκάρδιο, καλόκαρδο, οικείο. Πώς ήταν στα εκδρομικά πούλμαν που κάποιος έξυπνος παίρνει το μικρόφωνο και λέει αστεία. Τέτοιο είναι το χιούμορ του Γιάννη. Καλή καρδιά. Να σας πω, το δύσκολο της υπόθεσης, γιατί θα υπάρχει πολύ μεγάλο δύσκολο στην υπόθεση, πώς διαλέξατε τραγούδια, γιατί εδώ θα έρθουν να ακούσουν όλοι, Σαββόπουλο, να ακούσουν τραγούδια του Μαχαιρίτσα. Η δυσκολία είναι μεγάλη. Με δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή, βάλαμε μπρος και διαλέξαμε τραγούδια και στο τέλος έφτιαξα εγώ τη λίστα και... Είστε πάντα απολαυστικός. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Μπορείτε να δείτε τη γνώμη σας. Στο τέλος θα δω αν μ' αρέσει κάτι. Λογοκρισία υπήρξε. Όχι. Παιδί μου, τα παιδιά με εμπιστεύονται, γιατί εγώ είμαι παλιός φούρναρης. Είμαι παλιότερος από αυτούς. Έχω κάνει πολλά προγράμματα. Όταν υπάρχει σεβασμός δεν χρειάζεται λογοκρισία. Οπότε την Παρασκευή, εδώ στην Ακτή Πειραιός, τι θα δουν όσοι θα έρθουν? Άμα το πούμε τι θα δουν, είναι γιατί να έρθουν. Μάλλον και θα ακούσουν γιατί. Δυστυχώς. Να έρθουν, τα ακούσουν, τα δουν. Να πληρώσουν και κάτι. Τα καλύτερα τραγούδια, το περισσότερο γέλιο, μαστιγώματα, στριπτής, πράγματα. Πολλά πράγματα. Οπότε μπλέκονται οι γενιές. Μπλέκονται οι γενιές του 60, του 70, του 80, του 90, του 2000. Φοβερά πράγματα.
Θα έχουμε και δυστυχώς υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε. Απλά εγώ θέλω να πω ότι ο Μαχαιρίτσας είναι ένας τεράστιος μουσικός. Οι άλλοι δύο είναι δύο τεράστια ταλέντα, όπως είπε η φοβερή πλάκα ο Ζουγανέλης. Ο Μπουλάς, καλώς τον δέχομαι, διότι έχει και Δευτέρα παρουσία και Τρίτη και Τέταρτη και Δέκατη θα έχει. Αλλά ο Διονύσης Αβόπουλος ήταν ο Bob Dylan της Ελλάδας. Και αυτό ήταν μια ζωή. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.